İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yepyeni bir haftaya yepyeni umutlarla başlıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Evet, bu akşam iki tane değerli aktivist konuğumuz olacak. Geçtiğimiz ay 19 Mart Cumartesi günü Engelsiz İnisiyatifi'nin düzenlediği bir etkinliği konuşacağız onlarla. Sayın Umut Özkaleli ve Sayın Ömür Yılmaz bizlerle olacak. Evet, dilerseniz konuklarımızı buraya davet etmeden önce sizlerle güzel bir banta programımıza başlayalım. Ve Pelendirik Köyü'ndeki kutsal ve değerli kilise eşyalarının korunduğu müzeye gidelim. Evet, çok enteresan. 1998 yılında Kültürel Miras Merkezi tarafından başlatılmış bir proje. 2002 yılında tamamlanmış ve 2003 yılında açılmış. Kültürel mirası korumak için bu müzede birbirinden ilginç değerli eşyalar sergileniyor. Η Παναγία Καθολική στο Πελέντρι είναι μία από τις σημαντικότερες ξυλόστεγες εκκλησίες που έχουν διατηρηθεί στην οροσειρά του Τρόδους. Είναι τρίκλητη βασιλική, καλυμμένη με αμφικλινή στέγη με τα συνήθη επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Περιέχει μέσα εικονοστάσιο που είναι το αυθεντικό από το 1500 περίπου που έγινε, με όλες σχεδόν τις εικόνες του στον Ιταλοβυζαντινό ρυθμό της εποχής, όπου η βυζαντινή παράδοση στην Κύπρο επηρεάζεται από τον ιταλικό αναγεννησιακό ουμανισμό και στην ίδια τεχνοτροπία είναι και η τοιχογραφία στο δυτικό τοίχο της εκκλησίας, όπου παρουσιάζεται η μέλουσα κρίση, ένα μεγάλο μέρος. Φαίνεται ότι ο ναός ήταν κατάγραφος αρχικά από τα λίγα σπαράγματα τοιχογραφιών που έχουν έρθει στην επιφάνεια κατά τη συντήρηση της Εκκλησίας από το Τμήμα Αρχαιοτήτων στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το εικονοστάσι της Παναγίας Καθολικής έχει διασώσει γύρω στις 50 εικόνες. Είναι από τα εικονοστάσια της εποχής που έχουν πλούσιο χρυσοπίκυλτο και χρωματισμένο διάκοσμο, επηρεασμένο από τη βυζαντινή παράδοση, από τη γλυπτική της ύστερης γοτθικής τεχνοτροπίας και από την αναγέννηση. Οι εικόνες, όπως είπα και προηγουμένως, είναι του Ιταλοβυζαντινού ρυθμού. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως η Παναγία, η Βροφοκρατούσα δίπλα από την ωραία πύλη, τα πρόσωπα και της μητέρας και του Χριστού εδώ είναι περισσότερο ιταλικά παρά βυζαντινά. Όμως η τεχνική της αυγοτέμπερας πάνω σε ξύλινη βάση και με επιχρυσωμένο φόντο είναι καθαρά μέσα στην αυστηρή βυζαντινή παράδοση. Περιέχει μία σειρά από δεσποτικές εικόνες στο κάτω μέρος, υπέροχα βημόθυρα επηρεασμένα από την γοτθική γλυπτική. Από τις εικόνες του επιστηλίου μπορεί κανείς να ξεχωρίσει το τρίμορφο στη μέση που είναι ο Χριστός πλαισιωμένος από την Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος παρουσιάζεται σε μία τρομερά νεανική και ιδεαλιστική μορφή, σε αντίθεση με την αυστηρή βυζαντινή παράδοση που τον θέλει να παρουσιάζεται ασκητικός, εξαϊλωμένος και πολύ πνευματικοποιημένος και με πολύ βασανισμένο πρόσωπο. Εδώ με την επίδραση της αναγέννησης παρουσιάζεται πάρα πολύ εξανθρωπισμένο το πρόσωπό του και με εξειδανικευμένη νεανικότητα. Επίσης, στον εορτολογικό κύκλο, οι εικόνες του Ευαγγελισμού, έχουμε δύο φάσεις του Ευαγγελισμού εδώ, ο λεγόμενος προ-Ευαγγελισμός και ο Ευαγγελισμός. Σημαντική από εικονογραφικής πλευράς είναι η εικόνα της προδοσίας του Ιούδα. Βλέπουμε στρατιώτες να συνοστίζονται στο πίσω μέρος καθαρά δυτικής έμπνευσης, όπως και πάνω στις ασπίδες τους διατηρούνται λατινικοί χαρακτήρες. Η σημαία πίσω η κόκκινη με το μισοφέγγαρο, έμβλημα τότε του Βυζαντίου, το παλαιότερο έμβλημα του Βυζαντίου. Επίσης, η Ανάσταση του Χριστού που ακολουθεί τον ιταλικό τύπο όπως εγκαθιδρύθηκε από τον Πιέρο Ντε Λα Φραντσέσκα με την γνωστή τοιχογραφία του στο Πόρκο Σαν Σεπόλκρο στην Τοσκάνη, που βγαίνει ο Χριστός από τη σαρκοφάγο και αιωρείται στον αέρα και προχωρά προς τον ουρανό, σε αντίθεση με την
αυστηρή βυζαντινή παράδοση, όπου η Ανάσταση παριστάνεται με την Ισάδου κάθοδο. Κατεβαίνει ο Χριστός στον Άδη και ανασύρει από τα μνήματά τους, τους πρωτόπλαστους, τους πατριάρχες και προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Σημαντικά εκθέματα του μουσείου είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα με τον Ελκόμενο, που είναι πάρα πολύ γνωστό έργο, μοναδικό κομμάτι, θα έλεγα, της παγκοσμίου βυζαντινής κληρονομιάς. Παρουσιάζεται ο Χριστός τη στιγμή πριν από τη σταύρωσή του. Ο τίτλος της εικόνας είναι «Ο Ελκόμενος επί Σταυρού». Και στην άλλη πλευρά παρουσιάζεται η Θεοτόκος σε μια υπέροχη στάση που εκφράζει μεν τα συναισθήματά της, αλλά όχι με πολύ συγκινησιακό τρόπο. Επίσης, η εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού, που και αυτή προέρχεται από τον Άγιο Μάμα της Κουρέας στον Αμίαντο, είναι μέρος της σειράς των εικόνων που πολλοί ερευνητές ονομάζουν σταυροφορικές εικόνες. Είναι αμφιπρόσωπη και αυτή. Στην άλλη πλευρά, δυστυχώς, έχει επιζωγραφιστεί το 17ο αιώνα από τον ζωγράφο Ιωαννίκιο. Και θα έλεγα ότι στον ίδιο τον ναό σημαντικό έκθεμα είναι και οι τοιχογραφίες της Μέλουσας Κρίσης στο δυτικό τοίχο, όπου παρουσιάζεται ο Χριστός περιβαλλόμενος, όπως πάντοτε, από την Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και στις δύο πλευρές οι άνθρωποι που θα καταλήξουν στον Παράδεισο και από την άλλη μεριά όσοι θα καταλήξουν στον Άδη. Η σημασία του σκευοφυλακίου του Πελεντρίου, θα έλεγα, είναι πρώτα απ' όλα σημαντική για την περιοχή της Πιτσιλιάς. Το Πελέντρι μαζί με το Παλαιχώρι είναι οι δύο κοινότητες της Πιτσιλιάς που έχουν διασώσει τον μεγαλύτερο όγκο εκκλησιαστικής κληρονομιάς. Το Πελέντρι, αν το κρίνουμε σε σχέση με την επαρχία Λεμεσού όπου ανήκει, είναι το πρώτο από στατιστικής πλευράς σε όγκο εικόνων από το 12ο αιώνα μέχρι το 19ο. Η σημασία είναι ότι η κοινότητα αυτή με την ίδρυση του σκευοφυλακίου αναδεικνύει την κληρονομιά της, αναπτύσσει καλύτερα τον πολιτιστικό τουρισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό και διαφυλάσσει τα κοιμήλια αυτά που είναι πανανθρώπινης αξίας για τις επόμενες γενιές. Biz EMİS programı için irtibat telefon 00357 22 86 23 48